Να είστε καλά. Όπως λέμε και εμείς, παπά επιτρέποντος και καιρού θέλοντος. Ή μάλλον παπά θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να δούμε αν θα συνεχιστεί η σεζόν. Και μπαίνουμε έτσι στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Το προσωποποιείτε αμέσως το θέμα, έτσι. Ναι. Ε? Ναι. Λοιπόν, επειδή επειδή το περίμενα, να μην κάνουμε καμία εισαγωγή, το περίμενα, σκέφτηκα και σας καλώ όλους σε δείπνο στο Μοναστηράκι. Πηγαίνετε στο Μοναστηράκι. Ναι. Και μάλιστα στον Μπαϊρακτάρι, ο οποίος έχει πολλές φωτογραφίες σε κάδρα, έτσι. Ναι. Εγώ είμαι παλιός έτσι, θαμώνας και φίλος του Μπαϊρακτάρι. Έχει διάφορες φωτογραφίες εκεί. Του Σμύρου. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό που πάει να εφαρμοστεί είναι νόμος του κράτους, είναι απόφαση της Βουλής. Με ευρεία πλειοψηφία παρμένη. Σκέφτομαι λοιπόν να την καδράρω και ενώ θα τρώμε, να την κρεμάσω και αυτήν ανάμεσα στις φωτογραφίες. Υπάρχουν και διάφοροι πολιτικοί εκεί. Νομίζω ο Κώστας Καραμαλής είναι μεταξύ αυτών. Χαίρομαι. Είναι ωραίο να επικαλούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον Κώστα Καραμαλή. Μου αρέσει. Οφείλω να σας πω. Επίσης, μαζί με την απόφαση της Βουλής, να καδράρετε και το non-paper του Μαξίμου, που βγήκε προχθές, που κάνει λόγο σαφέστατα για 1000 θέσεις εργασίας λιγότερες στον τομέα, τον οποίο πάρα πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία υπηρετήσατε κι εσείς. Αυτό που πάει να γίνει είναι η απελευθέρωση του δημοσιογράφου. Ναι. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος στην Ελλάδα πρέπει να απελευθερωθεί από τον εκδότη. Πρέπει να απελευθερωθεί, προσέξτε τι θα πω, γιατί θέλω να το πω με απόλυτη ακρίβεια, όπως το νιώθω εγώ. Ναι. Ακόμη και από τον ταβατζή που δεν είναι ταβατζής. Γιατί ταβατζίδικη συμπεριφορά μπορεί να επιδείξει και κάποιος που δεν είναι ταβατζής. Δηλαδή, ο καθένας που μπορεί κατά τα άλλα να είναι αξιοπρεπής και σωστός, σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του να επιδείξει νταβατζίδικη συμπεριφορά. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος από αυτόν πρέπει να απελευθερωθεί. Και όταν λέω ότι θα καδράρω την απόφαση της Βουλής με ευρεία πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, παρμένη, στον τοίχο του Μπαϊρακτάδικου, του Σουβλατζίδικου, είναι ακριβώς επειδή εκεί μέσα ο Κώστας Καραμαλής είπε ότι επιτέλους η χώρα πρέπει να απελευθερωθεί από 4-5 ταβατζίδες. Εγώ τους λέω βλάχοκαπιταλιστές. Θα καδράρετε και τις 1000 απολύσεις που θα γίνουν, μίνιμουμ. Μια στιγμή. Μου ανακοινώνεται ότι θα γίνουν 1000 απολύσεις. Το ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, πόσοι εργάζονται σήμερα? 2.600. 2.600. Πόσοι από αυτούς πληρώνονται καταρχήν? Όλοι. Δεν στα θέλω... κανάλια. Όχι όλοι. Στα κανάλια όλοι. 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 Μα εδώ πας σε κανάλι και στη μια γωνιά είναι το Α κανάλι και μετά το Β. Σε ποιο κανάλι? Μα θα παίξουμε τώρα ή θα συζητήσουμε σοβαρά? Πολύ σοβαρά συζητάμε. Θα συζητήσουμε σοβαρά. Απολύτως σοβαρά. Για πρώτη φορά μπαίνει τάξη σε αυτή τη χώρα. Είστε τώρα από 25 χρόνια προσωρινότητα. Κύριε Θανασίου, πόσα χρόνια δουλεύετε στα κανάλια? Και εσείς ως δημοσιογράφος. Όσα το ξέρει ο κόσμος. Έχετε. Και επαναλαμβάνω. 40 χρόνια. Δηλαδή, εσείς ανεχόσασταν ταβατζίδικες συμπεριφορές σε χρόνια. Κοιτάξτε. Θέλετε να μας πείτε ότι ήσασταν εποχή του ταβατζίδου? Έχω στο αρχείο μου 4 απολύσεις. Έχετε να παρουσιάσετε αντίστοιχες? Απολύσεις. Απολύσεις, μάλιστα. Αν έχετε, το σέβομαι. 4 όχι. Εάν δεν έχετε. Άρα λοιπόν, να μιλούν εκείνοι που έχουν τις περισσότερες απολύσεις. Να μιλούν, εκεί, και να μιλούν και εκεί που, και άλλοι που, έχουν 15 που μπορούν απολύσεις. Να καταθέσουν και το βιβλιάριο των καταθέσεών τους. Διότι κάποια στιγμή, ναι, κάποιοι έπαιρναν, θα πω ένα μετριοπαθές ποσό, 30.000 ευρώ το μήνα για να κάνουν τα κέφια των αφεντικών. Και 40 και 50. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απολυθούν τα παιδιά που παίρνουν 800 στάρικα. Μα κοιτάξτε, σοβαρά μιλάμε. Η μεγάλη τώρα. Μάζα αυτή. Ναι. Η μεγάλη μάζα παίρνει 800 ευρώ ή τι 40.000. Επέλεξα, ξέρω τους μισθούς με απόλυτη ακρίβεια. Πάρα πολύ καλά. Και τους πραγματικούς μισθούς, όχι τους προβαλλόμενους. Ναι. Λοιπόν, η μεγάλη μάζα παίρνει 800 ευρώ ή 40.000. Πόσοι εργάζονται, είπετε, 2.600. 4 κανάλια, πόσους εργαζόμενους θα έχουν υποχρεωτικά? 1.600. Ναι. Θα πληρώνονται όλοι αυτοί? Έτσι λέει, ναι. Και τώρα πληρώνονται, σας λέω εγώ. Ναι. Εγώ σας λέω ότι δεν πληρώνονται. Πώς τώρα. Δεν πληρώνονται. Εγώ σας το λέω. Από πού δεν πείτε, θέλω να πω ονόματα. Όχι, δεν θέλω να πω ονόματα. Γιατί δεν θέλετε να πείτε? Υποκρινόμαστε αυτή τη στιγμή. Μα εσείς υποκρινόμαστε, γιατί μου λέτε για τους ταβατζίδες. Να προειδοποιήσουμε. Και μου λέτε τον δεν πληρώνουν τα κανάλια. Ποιος δεν πληρώνεται στα κανάλια? Και αφού δεν πληρώνεται στα κανάλια, γιατί τους απέτρεψε ο κύριος Παπάς να είναι στη διαγωνιστική διαδικασία? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Δεν βγαίνει, παιδιά. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει. Δεν κάνει γκέλ στον κόσμο. Ξέρει ο κόσμος πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν βγαίνει επικοινωνιακά το να επιτίθεσαι, συνάδελφε, στον παπά. Δεν βγαίνει. Του κάνεις καλό του παπά δεν και κάνεις καλό του στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά δεν με απασχολεί ο παπάς καθόλου. Πρέπει να μπει τάξη σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Ναι. Είπε κανείς να μην μπει. Πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός. Πρέπει να κλείσουν επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Ναι, να γίνει. Να γίνει ο διαγωνισμός. Πρέπει να κλείσουν επιχειρήσεις.
Μια στιγμή. Τι μια στιγμή. Όποιος δεν έχει λεφτά να πάρει κανάλι, να πάει να ανοίξει σουβλατζίδικο. Ποιος δεν έχει λεφτά. Ποιος δεν έχει λεφτά. Κάποιοι δεν έχουν και θέλουν με το ζόρι κανάλι. Κρατικός Νταβατζής. Κρατικός Νταβατζής επιτρέπεται να έχει κανάλι. Επειδή μιλήσατε για Νταβατζίδες. Άνθρωπος ο οποίος παίρνει από την πίσω πόρτα, έχοντας συμβάσει του δημοσίου 100 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πάρει κανάλι, να τώρα τα ρίξει στην πιάτσα. Να οργανώσουμε τη συζήτηση γιατί μπορούμε και να μπουρδολογήσουμε. Μα μου λέτε διάφορα, μιλάμε, αλλά δεν μου απαντάτε σε αυτό που λέτε. Επειδή το ξέρω το θέμα και μάλιστα επειδή ακριβώς το ξέρω και έχω πάθος για το θέμα, μπορεί κάποιες στιγμές να κάνω και. Υπερασπίζεστε απολύσεις, κύριε Αθανασίου. Θέλω να σας πω. Κάνετε με πολύ μεγάλο σεβασμό. Υπερασπίζομαι την ελευθερία του δημοσιογράφου. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα του δημοσιογράφου. Το δικαίωμα να του δημοσιογράφου. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα του δημοσιογράφου. Μάλιστα. Να μην του πιάνει το μαγουλάκι ο εκδότης και να του λέει. Από πέντε θα Νταβατζίδες πάτε σε τέσσερις τώρα και κύριε, να του λε. Άλλο λάθος είναι αυτό. Ποιο είναι λάθος. Με τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών. Τι είναι λάθος. Τέσσερις δεν είναι άδειες. Και να σας αποκαλύψω και κάτι. Να μας αποκαλύψετε, με μεγάλη χαρά. Μέσα στη Βουλή, ενώ συνεζητείτε αυτό το θέμα, υπήρχε ένας συνάδελφος, καλός ο δυστυχής, έχει έτσι μια πένα καλή, αλλά έτσι πολύ υπάκος στο αφεντικό. Κάθε πέντε λεπτά έπαιρνε τηλέφωνο. Το κινητό, πού παίρνεις, παίρνω λέει το αφεντικό. Γιατί του λέω κάθε πέντε λεπτά. Δεν μπορείς να πεις αυτά τα πράγματα μία φορά αυτά που θες να τα πεις δύο φορές. Γιατί κάθε πέντε λεπτά. Περίμενα ακριβώς την έκβαση αυτής της ιστορίας. Αν είναι τέσσερα τα κανάλια, αυτός που θα τα διεκδικήσει θα πρέπει να καταβάλει ένα αξιοπρεπές τίμημα. Ναι. Αν είναι 104, φούμαρα. Ο πάσα ένας θα μπορεί να πάρει κανάλι. Δηλαδή να μην πληρώσω. Δηλαδή να γλιτώσω και ενώ χρωστάω δεν ξέρω κι εγώ πόσα στις τράπεζες να μπορέσω να πάρω δηλαδή κανάλι. Είναι καθαρό θέμα χρημάτων. Ενώ κύριε δεν μπορείς. Όχι, δεν είναι θέμα. Όποιος χρημάτων. Έχει τα χρήματα θα πάρει Όχι, κανάλι. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Είναι και θέμα ήθους. Ναι. Και κάποιος είπε ότι δεν μπορεί μια μαφία να παίρνει κανάλι. Έτσι δεν είναι. Εγώ σας Η θέση της μαφίας είναι στη φυλακή. Αλλά το κανάλι παρακολουθείται. Και μην μου Εγώ, πείτε λοιπόν, πάλι εκείνο Η το φοβερό πράγμα. Η καταγγελία που έκανε προχθές ο κύριος Καμένος. Για τον κύριο Καλογρίτσα ονομαστικά. Μαύρα χρήματα, δουλειές από το δημόσιο. Για να μην αδικήσουμε την κυρία Σπυράκη. Το κάναμε μονόπατα. Λοιπόν, οι καταγγελίες για τον κύριο Καλογρίτσα. Επιτρέπουν στον κύριο Καλογρίτσα να είναι στο διαγωνισμό. Εσείς ως βουλευτής. Το επιτρέπουν. Το επιτρέπουν γιατί δεν ακούστε κάτι. Όποιος έχει κάτι. Ναι. Πρέπει αυτό το κάτι, και εγώ και μπορώ να πω για εσάς. Δεν το είπα εγώ, ο κύριος Καμένος το λέει. Εγώ λοιπόν μπορώ να πω ότι είστε έμπορος ναρκωτικών. Εσείς θα μου κάνετε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και θα πρέπει να καταδικαστώ. Ναι. Εάν έχω στοιχεία, πρέπει να προσκομίσω αυτά τα στοιχεία, να καταδικαστείτε και αφού καταδικαστείτε και πάτε φυλακή, τότε να μιλήσουμε. Όποιοι είναι φυλακή δεν μπορούν να πάρουν άδεια. Όποιος είναι μαφία και δεν είναι φυλακή, ευθύνεται. Η ελληνική αστυνομία, η ελληνική δικαιοσύνη, δεν ξέρω ποιος. Ευθύνεται πάντως. Άρα είναι ένα πυροτέχνημα, λέτε, του κύριου Καμένου, εφόσον δεν έχει προσκομίσει στοιχεία. Λέω αυτό που θέλω να πω εγώ. Ναι. Εκείνο που πρέπει να επισημάνω και δεν θέλω να αδικήσω την κυρία. Ναι, αμέσως τώρα στην κυρία Σπυράκη. Ναι. Σπυράκη, η οποία έκανε διακοπές στην Άφητο, ένα καταπληκτικό μέρος στη Χαλκιδική. Διαφημίζετε τα μέρη μας. Βούλιαξε φέτος η Χαλκιδική από τον τουρισμό. Εγώ έκανα στο Παλιούρι στη θέση ναυαγός. Είπατε λοιπόν, μεταξύ μας πρέπει να παίρνουμε και κανένα τηλέφωνο βουλευτή, λοιπόν, όταν είμαστε εκεί. Ακριβώς. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Θλίβομαι, έχω πένθος. Όταν για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, για πρώτη φορά μετά από τις διαμαρτυρίες του Κωστή Στεφανόπουλου, προσέξτε τι πάτε να κάνετε με την ιδιωτική τηλεόραση, βάλτε κανόνες. Μετά από 15 αναβολές, για πρώτη φορά μπαίνει τάξη σε αυτό το ρημαδιασμένο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και εμείς ψάχνουμε, για να μην πω κάνουμε και λαδιές, έχω και άλλη λέξη για το λαδιές, έξω από το στούντιο θα πω άλλη λέξη, εδώ λέω λαδιές, ψάχνουμε να μιλήσουμε για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μα δεν ντρεπόμαστε λιγάκι. Λένε γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε, εδώ είναι η μεγάλη λαδιά, διότι τα άλλα κόμματα δεν συμμετείχαν στη συγκρότησή του. Και γιατί δεν συμμετείχαν στη συγκρότησή του, για να υπηρετήσουν τους καναλάρχες, για να προσκυνήσουν αυτούς που ο Κώστας Καραμαλής τότε στον Μπαϊρακτάρη, αποκάλεσε έτσι όπως αποκάλεσε. Εντυπωσιακό. Δεν μου είπατε αν δέχεστε την πρόσκληση για δείπνο όμως. Ναι, βεβαίως. Αν είναι φαγητό, με το Σπύρο, βεβαίως. Βεβαίως θα έρθουμε. Βεβαίως. Γιατί να αποδεχόμαστε. Λοιπόν, κυρία Σπυράκη, να ξεκινήσουμε το τελευταίο που είναι.